υπάρχει για απόψε. Νολίμες 19, Ελλάς, Βεστίταλη. Από το καλό λιβάδι της Μικόνου και τον Μπαρμπαρόλα. Τρεις γύροι των 3 λεπτών. Δεύτερη, μάχη δεύτερο super fight μεταξύ δύο κορυφαίων αθλητών. Παρακαλώ από τη Γεωργία, το Λεβάν, Reservoir Dog, Γκουρούλη. Στη Θεσσαλονίκη είχα την ευκαιρία να μπω στην μεγαλύτερη διοργάνωση, στο No Limits. Από εδώ και πέρα, για να παραμείνω, θέλω να παίξω μόνο με τους κορυφαίους. Έτσι θα αποδείξω ότι δίκαια είχα την ευκαιρία. Από την Κέρκυρα, το νησί των Φεάκων, στο νησί των Ανέμων, ο Αλέξανδρος Χίτμαν και ρέκος για την Ελλάδα. Παίζω πάρα πολλά χρόνια στο No Limits και αυτό γιατί ξέρω να μάχομαι χωρίς όρια. Ξέρω ότι η Λεβάν θα μπει μέσα στον αγώνα διψασμένος για να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος στην κατηγορία του. Εγώ όμως δεν έχω να αποδείξω απολύτως τίποτα. Γωνία. Έχει 30 αγώνες, 26 νίκες, 7 νοκάουτ, είναι 29 χρονών. Ξεχώρισε πριν λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη στον Ολίμιτς 18, γιατί έδωσε την ψυχή του απέναντι στον μεγάλο μας αθλητή, τον Στάθη τον Μπένοφ. Γι' αυτό και σήμερα είναι στο ρινγκ του Ολίμιτς. Χειροκροτήστε τον Λεβάν Reservoir Dog Γκουρούλη από τη Γεωργία. Ζει στη χώρα μας βέβαια. Με 15 αγώνες ο μαχητής στην μπλε γωνία, 12 νίκες, 6 νοκάουτ, είναι 23 χρονών. Κατάγεται από την πανέμορφη Κέρκυρα που μας έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν, στον Ολύμπιστο 12, μαθητής του μεγάλου ομοσπονδιακού προπονητή Μάκη Αλεξάκη. Αλέξανδρος Χίτμαν Γερέκος! Στους τηλεοπτικούς σας δέκτες θα ακούτε πάντα τη φωνή του Χρήστου του Γάτση και του Φάνη του Δέλιου. Παλιός αθλητής, μαχητής σπουδαίος και ο Φάνης, πλέον όμως έχει το υπέροχο κέντρο απεξάρτησης στο νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης και με το Φάνη κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μέγα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες κατά των ναρκωτικών. Γιατί τα παιδιά μας πρέπει να παίρνουν και αυτό το μήνυμα, να είναι εδώ κοντά στον αθλητισμό, να επιλέγουν ζωή και να είναι μακριά από ουσίες που προκαλούν μόνο απαξία, μόνο θάνατο. Παιδιά, εδώ, κοντά στον αθλητισμό. Καλή επιτυχία και στους δύο, ο λόγος στους μαχητές, ο μαχητικός λόγος βέβαια. Και γιατρός των αγώνων, παράληψη που δεν το είπα από την αρχή, ο σπουδαίος μας γιατρός, καμία διοργάνωση χωρίς τον Δημήτρη Παγκυρτζή δεν είναι εφικτή. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που προστατεύει τους μαχητές μας. Δεύτερος αγώνας, No Limits 19, Μύκονος, καλό λιβάδι. 77 κιλά, 3 γύρι των 3 λεπτών. K1 Rules, Λεβάν Reservoir Dog Γκουρούλη εναντίον Αλέξανδρος Χίτμαν Γερέκος. Λεβάν Γκουρούλη με τα κόκκινα γάντια, Γερέκος με τα μπλε. Φάνη Δέλιο, σε καλωσορίζω. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ την Γογό την Πιτάκου και για το κοινωνικό μήνυμα που αναφέρθηκε. Για μένα πιστεύω έχει ενδιαφέρον ο αγώνας. Έχω δει τον Γκουρούλη και έτσι μου έχει τραβήξει τις εντυπώσεις από τον αγώνα με τον Μπένοφ, σκληρός αθλητής. Σκληρός και επειδή είναι και δεξιοκάρτης, δηλαδή το καλό του χέρι του αριστερό, πολύ εύκολα σε μπερδεύει. Ναι, ναι, ανάποδη γκάρ. Να δούμε ο Αλέξανδρος αν είναι σε καλή μέρα. Το λιπακέσω, δες το. Ναι, τώρα εκεί. Αναγνωριστικός ο πρώτος γύρος, έτσι. Φαίνεται, τώρα πάμε. Ένα αριστερό low από τον Γκουρούλη, άμεση αντεπίθεση. Ένα αριστερό δεξί από τον Γερέκο. Δεξί low και απάντηση με αριστερό δεξί από τον Γερέκο. Στο δεξί low, όπως προναφέραμε, του Λεβάν Γκουρούλη. Πέρασε το αριστερό direct του Γερέκου. Το λιπακέσω.
Ναι, χαμηλό. Αριστερό-δεξί προσπάθησε με ωραίο έξυπνο βήμα, απόφυγε. Έκανε την αποφυγή ο Κερέκος. Μονά πάλι. Ναι. Με πόδι, Αλεξανδρέ. Τελείωνε με πόδι. Να, ναι. Έτσι. Ωραίο σταυρωτός συνδυασμός. Με δεξέ, low και αριστερό κροσέ από τον Κερέκο. Λεβάν πρέπει να βρει, όπως τώρα ξεκινώντας με το αριστερό του πόδι, λύσεις. Είδαμε πόσο καλός ήταν ο αρχικός αυτός συνδυασμός. Με αριστερό direct και με βήματα πέρασε και το front kick του. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος που έχει αριστερή, μάλλον δεξιά guard και καλό αριστερό χέρι, να ξεκινάει με το πίσω του. Αυτά που είναι και λίγο πιο στατικός, πιστεύω. Ναι, γύρισε τον, ναι. Και δυσκολεύεται με τον Αλέξανδρο σε αυτό. Ο Αλέξανδρος μπήκε σαν να βρίσκει τα πατήματά του. Κάνει ένα καλό 10. Μέχρι στιγμής, ναι. Κάνει ένα καλό 10. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι ο πρώτος γέρος. Απάντα, και όλα αλλάζουν με ένα χτύπημα σε αυτά τα αθλήματα. Τι εκεί, 2-3, δώστε. 2-3, εσύ πρώτος. Γκουρούλη προσπάθησε να περάσει το δεξί του κροσέ. Πολύ έξυπνα ο Κερέκος, έσπασε την απόσταση και ήρθε πολύ κοντά, έτσι ώστε το χτύπημα του Λεβάν Γκουρούλη να φύγει πίσω από το κεφάλι του, πίσω από την αυχένα του. Ψηλό front kick από τον Λεβάν και αριστερό δεξί και ένα γόνατο. Η απάντηση πάλι με γόνατο δεξί από τον Κερέκο. Πάλι μονά, 2-3. Πάμε, 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 πρωτοβουλία, έλα, έλα, 20 λεπτά. Προσπάθησε να περάσει τώρα τη δεξιά του κόντρα ο Κερέκος. Πολύ ωραία αποφύγε ο Λεβάν Γκουρούλη. Πάμε, 10 είναι. Είδαμε τώρα, πέρασε πάλι η δεξιά του κόντρα του Κερέκου. Και είναι ακριβώς αυτό το αντίδοτο όταν παίζεις μανά από την κάρτα, να ξεκινάς με το πίσω σου χέρι. Είδαμε τώρα ένα δεξί χτύπημα. Μπράβο, Τσάντο. Το μέτρημα του διαιτητή ήταν στους αγώνες του Γκουρούλη. Ακριβώς πάνω σε αυτό που έλεγες, Χρήστο. Και safe by the bell για τον Γκουρούλη, γιατί ύστερα από το χτύπημα να ακολουθούσε και είχε περισσότερα ελευθερότητα ο γέρος, ίσως να ήταν σε μενοχτική θέση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Γκουρούλη είναι πολύ σκληρός παίχτης, σκληροτράχυλος αρκετά μαχητής. Σκληρός, άρχισε να βρίσκει στην κοντινή μάχη την απόσταση, αλλά είναι αρκετά εκτεθειμένος στα direct κόντρες του Κερέκου. Περάσανε πάρα πολλά direct. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου γύρου ξεκίνησε ο Κερέκος να δίνει τη δεξιά του κόντρα και αυτό προβλημάτισε πολύ τον Γκουρούλη, με αποτέλεσμα και το, αυτό το knockdown, αυτό το μέτρημα. Πρέπει τώρα ο Γκουρούλη να φτιάξει απόσταση, να μην αφήσει τον Κερέκο να πλησιάζει τόσο πολύ κοντά του και ταυτόχρονα να δουλέψει περισσότερο την αριστερή του κόντρα. Και λίγο παραπάνω πόδια δεν είδαμε από τον Γκουρούλη. Μπαίνει με το κεφάλι μπροστά και ο Κερέκος το έχει καταλάβει αυτό, πιστεύω, και βγάζει κόντρες. Είναι πιο στατικός βασικά, πιστεύω, και επειδή έχει πολύ κίνηση ο Αλέξανδρος τον κυνηγάει. Και έτσι πέφτει πάνω του. Δεύτερος γύρος. Και Ιωάν Ρούλς, 77 κιλά. Λεβάν Γκουρούλη με τα κόκκινα γάντια. Γκερέκος με τα μπλε. Και 2-3. Είδαμε τώρα πώς ξεκίνησε πάλι με το δεξιά του κόντρα ο Γκερέκος. Βέβαια πολύ έξυπνα ο Λεβάν Γκουρούλη τον περίμενε και με βήμα πίσω έκανε την αποφυγή του. Μόνο 10. Δεν μπαίνει τόσο εύκολα τώρα. Τα υπολογίζεται χειρότερα. Είδαμε τώρα πόσο έξυπνα βγήκε δεξιά με ταυτόχρονο παρέ και δεξί κροσέ. Δεν έχει σημασία ότι πήγε στα γάντια του Κερέκου. Είναι και αυτό μια πολύ καλή στρατηγική. 2-3. Είδαμε τώρα 2-3, στην λέω. Είσοδο που έκανε πάλι με τη δεξιά του κόντρο Κερέκος. Πώς. Προσποιησούλα, Αλεξανδρέ. Με βήμα ένα πίσω και καλό. Αριστερό δεξί ο Γκουρούλη απάντησε. Κανένα πρόβλημα, ένα απλό χρήστημα ήταν αυτό. Είναι σε καλή μέρα ο Αλέξανδρος. Ναι. Βρίσκει τα πατήματά του. Το λεβακέσο. Βέβαια με τον Γκουρούλη ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Είναι πολύ δύσκολος παίκτης. Έτσι, και χαμηλά μετά. Χαμηλά εκεί. Εντυπωσιακό δεξί high round kick πάνω όμως στην άμυνα του Γκουρούλη από τον Κερέκο. Ναι, μπράβο. Χαλάρωσε. Πάμε. Πρώτη φόρμα. Ναι, καλά φεύγεις. Απαντάς με low. Απαντάς με low. Συνεχίζει, παίζει ο Λεβάν. Μονά.
front kick για να κρατήσει μακριά τον Κουρούλη. Και είδαμε τώρα πάλι με τη δεξιά του κόντρα μπήκε μέσα ο Γκερέκος. 2-2. 2-2. Έτσι. Χαλάρωσε. Γόνα τώρα από τον Κουρούλη. Απάντησε αμέσως με γόνατο και από τον Γκερέκο. Μονό. Καλοί παίχτες και οι δύο. Τεχνίτες. Πολύ καλός αγώνας. Μονά. Είδαμε τώρα πάλι τη δεξιά κόντρα του Γκερέκου να μπαίνει μέσα. Στο αγώνι του Λεβαντουρούλη. Ξαναπέρασε το direct. Σημάδι λίγο. Θα πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αμυνές του ο Γκουρούλη και σίγουρα θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο τα απαραίτητα. Δεν μπορεί να μένει συνέχεια στον άξονα. Όσο είναι μέσα στον άξονα έχει πρόβλημα. Έτσι είναι εκτεθειμένος ακριβώς. Κυνηγάει σημεία πάντως. Εμένα μου άρεσε η μαχητικότητά του. Πάει να συγχωρήσει τον νοκντάουν του πρώτου γύρου. Ναι, Φάνη. Μονό. Σωστή η παρατηρήσή σου. Μονά, δώσ' το. Εσύ πρώτος, εσύ. Μονό εκεί. Προσπαθεί να ξεκινήσει με δεξί κροσέ. Ναι. Έτσι ώστε να ακολουθήσει το αριστερό του direct ο Γκουρούλη. Μονά λέω, μονά, μην το χαλάς. Μονά, δώσ' το, έτσι. Ένα σερί τώρα Φιλάρωσε. Από τον Γκερέκο. Αλέξανδρε, 10 μήνα, ναι. Πρώτος. Ναι. Είδαμε τώρα πάλι ένα... Δεξί. Πάλι, 2-3, δώσ' το. Direct, δεν προβληματίζει τον Κουρούλη για άλλη μια φορά. Σημάδι τώρα το τελευταίο. Πάμε. Τζαμ, γόνατο από τον Γκερέκο. Δεν τα υπολογίζει, είναι σκληρός ο αθλητής. Παίζει για τα σημεία. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Τρίτος γύρος και για άλλη μια φορά γιατρός των αγώνων, ο κύριος Μπακιρτζής. Τόσο εξαιρετικός γιατρός που πάντα δίνει το καλύτερο αυτό και προσέχει πραγματικά όλους τους αθλητές. Λεβάν Κουρούλη σίγουρα θα προσπαθήσει να μαζέψει τώρα τα σημεία. Έτσι ακριβώς προβληματισμένο τον είδα λίγο στο διάλειμμα, αλλά αυτό δεν το είδε καθόλου. Ορμάει, παίζει, είναι μαχητικός. Μου αρέσουν αυτοί οι αθλητές, Χρήστο. Δίνουν θέαμα. Σίγουρα. Μα νομίζω αυτή είναι και η ουσία του να είσαι πρωταθλητής σε αυτά τα αθλήματα. Το λιωπακέσου μονό. Να μην κάνεις πίσω. Έτσι ακριβώς. Ναι, δεν πτωήθηκε ούτε από τα direct. Έτσι. Παίζει το παιχνίδι του. Είδαμε τώρα μια εξαιρετική είσοδο του Γκερέκου. Προσπάθησε εκεί με jump να περάσει το δεξί high round kick του. Πήρε κόντρα front kick όμως. Ο Γουρούλη βλέπει σε όλη την ένταση. Αυτό που παρακολουθώ είναι ότι βλέπει. Ναι, βλέπει και καλά. Πρώτος. Προσπάθησε με ένα reverse να περάσει. Reverse high round kick. Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία από τον Γουρούλη, αλλά... Πιστεύω ότι θα παίζει όλα για όλα, Χριστό. Έτσι καλύτερα δεν έχει να χάσει κάτι τώρα. Σίγουρα. Και καλά κάνει. Και δέκα. Αλλά ο Γκερέκος δεν του δίνει. Είναι σε καλή μέρα σήμερα. Είναι σε πολύ λέγαμε. Καλή μέρα και είδαμε τώρα πόσο έξυπνα περίμενε και στο μισό αριστερό βήμα τον Κουρούλη προσπάθησε να περάσει τη δεξιά του κόντρα. Πίεσε. 2-3. Ναι, δώσ' το. Να τονίσουμε ότι είναι και ανάποδη καρέτσι και αυτό είναι αρκετά πιο δύσκολο. Τραβήξου πίσω. Όχι, ο Γιαννέκος ουσιαστικά έχει πιάσει ότι η σωστή στρατηγική είναι αυτή. Ξεκινάω με το δεξί μου χέρι και όσο το κάνει αυτό μαζεύει σημεία και δίνει και πραγματικά δυνατά χτυπήματα. Δεν είναι απλά σημεία, είναι δυνατά χτυπήματα. Τα κουμπώνει τα χτυπήματά του και τα χέρια του και τα πόδια του. Μονό! Και αυτό με κάνει και σέβομαι περισσότερο τον Γκουρούλη και ότι είναι μαχητικός και σκληρός αθλητής. Μονά!
Έχει ξυλοχωρητικότητα. Τώρα πάντα μονά. Έτσι. Που είναι και το μονά σημαντικότερο για να κάνεις πρωταθλητισμό. Χωρίς ξυλοχωρητικότητα δεν πάει πουθενά. Δεν μπορεί να πας πουθενά. Δεν πας πουθενά χωρίς ξυλοχωρητικότητα. Είναι το μόνο σίγουρο. Έλα, γιατί άργησα. Και οι διοργανωτές αυτούς τους αθλητές προτιμούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Τιμάνε τα γάδια πάμε. Που φοράνε. Πάμε. Αλλά ο Αλέξανδρος είναι σε εξαιρετική φόρμα σήμερα. Ναι, είναι σε καλή βραδιά. Βλέπει, περνάνε όλες οι κόντρες. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν σε τόσο καλή βραδιά, ο Γκουρούλη πάμε. Θα είχε μαζέψει πολύ περισσότερα σημεία γιατί είναι παίχτης που γενικότερα δουλεύει. Έτσι ακριβώς είναι μαχητικός παίχτης, δεν κάνει πίσω. Τώρα, τελειώνει. 10. Έτσι. Λίγιστο. Τώρα, παντά. Αριστερό λόγο από τον Γκουρούλη. Μαζεύει ένα σημείο. Μονά. Παραλίγο. Είδαμε τώρα ένα reverse round kick, προσπάθησε να περάσει ο Κερέκος και αμέσως μια είσοδο με jump δεξιά κόντρας. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Εξαιρετικοί και οι δύο μαχητές. Παρακαλώ το θερμό σας χειροκρότημα και αυτή τη φορά εσείς θα ενθαρρύνετε τους πρωταθλητές μας να συνεχίσουν. Και γι' αυτό το χειροκρότημα αγωνίζονται εξάλλου απόψε. Και αυτό το χειροκρότημα θα περάσει και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Το κοινό της Μυκόνου είναι πραγματικά υπέροχο. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω ένα μήνα που είμαι εδώ. Αγκάλιασαν το θεσμό, στήριξαν μια μεγάλη αθλητική παραγωγή, τη μεγαλύτερη της χώρας μας. Και πραγματικά πρέπει να συνεχίσουν οι ιδιώτες, γιατί χωρίς την ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι τίποτα εφικτό να στηρίζουν μεγάλα event. Λοιπόν. Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των κριτών, νικητής της δεύτερης μάχης για απόψε, μπλε γωνία, Αλέξανδρος Χίτμαν Γκερέκος. Συγχαρητήρια, Αλέξανδρος, συγχαρητήρια και στο Λεβάν, όμως για άλλη μια φορά έδωσε το καλύτερό του εαυτό. Σε ευχαριστώ. Το εντυπωσιακό κλείσιμο του κυρκυραίου πρωταθλητή που το συνηθίζει πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες ένα πολύ καλό comeback. Θεωρείς από τους κορυφαίους στην κατηγορία των 81 κιλών και υπάρχει και μία εκκρεμότητα με τον Ολίμιτς. Πρέπει να διεκδικήσεις τη ζώνη. Έτσι δεν είναι? Από τον Καραγιαννίδη του Βασίλη. Πολύ σύντομα και αυτόν τον αγώνα θα τον δούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το υπέροχο κοινό εδώ στη Μύκονο. Είναι μια πολύ καλή φιλοξενία, πολύ ζεστός ο κόσμος. Θέλω να ευχαριστήσω και με τη σειρά μου την κυρία Πιτάκου για αυτά τα υπέροχα event, τα οποία μας κάνουν καλύτερους και μας δίνουν το κίνητρο για να φύγουμε στους αγώνες στο εξωτερικό. Θέλω τη ρεβάνς με τον Βασίλη τον Καραγιαννίδη. Οποτεδήποτε μου πει η κυρία Πιτάκου, εγώ είμαι πρόθυμος να την πάρω πίσω. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, συγχαρητήρια στη σχολή σου, συγχαρητήρια σε όλη την υπέροχη ομάδα. Τον Σπάρτακος από την Κέρκυρα και στον κύριο Αλεξάκη.